Ιερογιώτατε, σεβαστό Ιερατείο, κύριε Υφυπουργέ, παρά το Προέδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Περιφερειάρχα Δυτικής Ελλάδος, κύριοι και κυρία βουλευτές, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Αναπληρωτή Δήμαρχε Πατρέων, κύριε Αστυνομικέ Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Συντακτών, κυρία Προϊσταμένη της 6ης Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, κύριε Εκπρόσωπε της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Κυπρίων, οικογένειες αρχαιών πεσόντων και αγνοωμένων της Κύπρου, αρχαιοί πολεμιστές της Κύπρου, Κύπροι της Αχαΐας, φοιτητές Κύπροι, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους των συνδιοργανωτών της σημερινής εκδήλωσης, σας ευχαριστούμε από βάθος καρδιάς και ψυχής για την παρουσία σας. Η ανάδειξη των πανάρχαιων σχέσεων και δεσμών της Αχαΐας με την Κύπρο είναι πάντοτε ένας από τους κυριότερους και πρωταρχικούς σκοπούς μας. Αυτό το επιτυχάνουμε με τη συνεχή δραστηριότητά μας, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, αλλά και τη γενικότερη κατάσταση που ζούμε και βιώνουμε στη χώρα μας και την πόλη μας. Για να το πετύχουμε όμως αυτό, μας ενδυναμώνουν και μας ενθαρρύνουν ορισμένοι ευαίσθητοι τοπικοί φορείς, η τοπική εκκλησία, η κυπριακή πρεσβεία, η δική σας παρουσία, που παρευρίσκεστε στις εκδηλώσεις μας, αλλά και η στήριξη των μελών μας. Παράληψή μου που δεν προσφώνησα τον κύριο αστυνομικό διευθυντή. Συγγνώμη. Το είπα, το ξέχασα. Εντάξει. Ήταν και όν αχτή, όπου τεύκρος προσορμίστη πρώτον, χτίσας Σαλαμίνα την εν Κύπρο. Εκβληθείς ως βασίλικο του πατρός Τελαμόνος. Το τοπονύμιο αρχαιών ακτή, πανάρχαιο, που μνημονεύεται από αρχαίες πηγές και φαίνεται και σε παλαιούς χάρτες, υπάρχει και σήμερα και ας έχουν περάσει 14 αιώνες από την κάθοδο των αρχαιών στην Κύπρο. Βρίσκεται σε παραλιακή περιοχή στην κατεχόμενη Χερσόνησο της Καρπασίας, στο ακροτήριο Πλακωτή, της Κομόπολης Γιαλούσας ή Αιγιαλούσας. Θα καλέσω τώρα τον αρχαιό Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, κύριο Απόστολο Κατσιφάρα, να ανοίξει την εκδήλωση και να απευθύνει το χαιρετισμό του. Παναγιώλωτε, κύριε Υπουργέ, κύριε βουλευτές, κυρίες και κύριοι, το μακρινό 1974 η αρχαιολογική σκαμπάνη εντόπισε και οι κατοπινές έρευνες επιβεβαίωσαν ένα σημαντικό γεγονός. Εντοπίστηκαν και ταυτίστηκαν τα ερείπια της αρχαίας Κερίνιας, που ήταν πόλη της Αιγιάλιας και που βρίσκονται κοντά στο σημερινό χωριό Μαμουσιά. Αυτή ήταν μια ανακάλυψη που διατηρούσε ακέραιο το αρχαιολογικό και επιστημονικό της ενδιαφέρον, αλλά και ταυτόχρονα προκάλεσε μια γενικότερη αίσθηση. Ήταν και εξακολουθεί να είναι μια αίσθηση βαθύτερης συγγένειας και σχέσης ανάμεσα στους αχαιούς και στους Κυπρίους. Μια αίσθηση κοινής καταγωγής που πηγαίνει πολύ πίσω μέσα στον χρόνο και που ενσταλθήκαμε όλη την ανάγκη να την επιβεβαιώσουμε
με ολοένα και στενότερες σχέσεις φιλίας και αδελφοσύνης. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έγινε δυνατή μια πιο συστηματική ανασκαφική εργασία στα ερείπια της αρχαίας Κερίνιας. Χάρη σε αυτές τις εργασίες έχουμε πλέον τα κατάλοιπα του αρχαίου τείχους, τμήμα της πόλης, έχουμε μια τομή στο κύλο του αρχαίου θεάτρου, αλλά και μια σειρά από σημαντικά ευρήματα για τα οποία θα μας μιλήσει η προϊσταμένη της έκτης εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, η γνωστή σε όλους κυρία Εροφίλη Κόλια, που φέρει και την ευθύνη των ανασκαφών. Αγαπητοί φίλοι, ακούγεται κάπως περίεργο να υποδεχόμαστε στην Κερίνια της Αχαΐας τους φίλους μας από την Κερίνια της Κύπρου. Είναι ένα άλμα αιώνων και εμείς καλούμεθα να φτιάξουμε νοητές γέφυρες που θα γεφυρώσουν την απόσταση και θα επιτρέψουν το άλμα. Είναι πάντα σπουδαίο να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε. Είναι όμως εξίσου σπουδαίο και απαραίτητο να ξέρουμε και από πού ερχόμαστε. Η γνώση του παρελθόντος μας ρίχνει φως σε ολόκληρη τη διαδρομή μας και δίνει νόημα στο σήμερα και στο αύριο. Γι' αυτό οφείλω να ευχαριστήσω τους αρχαιολόγους για τη σπουδαία δουλειά που έχουν κάνει. Να συγχαρώ ταυτόχρονα τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, δηλαδή το Σύνδεσμο Αχαΐας Κύπρου και την Ένωση Συντακτών. Να σας καλωσορίσω κύριε Υπουργέ που είχατε το χρόνο, καλύτερα βρήκατε το χρόνο να τιμήσετε και την Αχαΐα και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αλλά πάνω απ' όλα να δείξετε τη σημασία που δίνετε στις σχέσεις των δύο περιοχών. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς για την παρουσία σας και ταυτόχρονα να στείλουμε από κοινού ένα μήνυμα. Στις δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας, η ιστορική μνήμη αλλά και η δύναμη της συνεργασίας μας οδηγεί με ασφάλεια στο αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας και ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, καθώς και Περιφερειακή Σύμβουλη Δυτικής Ελλάδος. Οι σχέσεις της Αχαΐας με την Κύπρο, σε αυτές τις σχέσεις υπάρχει και η θρησκευτική ορθόδοξη παρουσία. Ο πολιούχος και προστάτης της Πάτρας Απόστολος Ανδρέας, σύμφωνα με την παράδοση, κατά τη δεύτερη περίοδο του, το πλοίο στο οποίο ελέβαινε άραξε στο μικρό όρμο του ακροτηρίου Δυνάτ Άρετο ή Βοός Ουρά της Κύπρου, κοντά στα μικρά νησάκια Κλίδες. Έκτοτε, το ακροτήριον αυτό στη Χερσόνησο της Καρπασίας ονομάζεται ακροτήριο του Αποστόλου Ανδρέα και εκεί θα χτιστεί αργότερα το ομώνυμο μοναστήρι προς τιμή του Αγίου. Σήμερα, στην Εκκλησία των Πατρών, πειμενάρχης μας είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, κύριος Χρυσόστομος. Πάντοτε αρρωγός και συμπαραστάτης στις εκδηλώσεις μας. Ευαισθητοποιημένος για την Κύπρο και δείχνοντας έμπραχτα την αγάπη του για το νησί, των Αγίων και τον Ηρώ. Λόγω κάποιου άλλης εκπροσώπησης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα μαζί μας και έρχεται ως εκπρόσωπός του ο πατήρ Θεοδόσιος, ο οποίος και θα απευθύνει το χαιρετισμό του. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Πρωτοπροέδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αξιότιμοι κύριε βουλευτέ, κύριε περιφερειάρχα, εκπρόσωποι των φορέων της πόλεως, της αστυνομικής διεύθυνσης, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, εκπροσωπώντας τον σεβασμιότητα Μητροπολίτη Πατρών κύριο Χρυσόστομο, στον οποίο ανοιγημένες υποχρεώσεις δεν επέτρεψαν την παρουσία στη σημερινή εκδήλωση, απευθύνω εκ μέρους του θερμό χαιρετισμό και πατρικές ευχές και ευλογίες
με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης για την παρουσίαση των αρχαιολογικών ευρημάτων που έφερε στο φως η ανασκαφική έρευνα στην αρχαία Κερίνια Αιγιαλίας. Όσες φωνές, αποκλειστικά σύγχρονες και προφανώς κακόβουλες, έρχονται κατά καιρούς να αμφισβητήσουν την ιστορία και τη συνέχεια του ελληνισμού στο χώρο και στο χρόνο, βρίσκουν την πρέπουσα απάντηση από την αρχαιολογική σκαπάνη, ως αν η γη ελληνική μόνη της να βοά ενάντια στην παραποιούμενη αλήθεια, για χάρη παντοειδών συμφερόντων. Θυμίζει η κατάσταση αυτή τον αγιογραφικό λόγο. Εάν εμείς σιωπήσομεν, οι λήθοι και κράξονται. Να λοιπόν που οι λήθοι σήμερα, με το δικό τους εκοφαδικό τρόπο, κράζουν την αλήθεια της συνέχειας του ελληνισμού στο χώρο και στο χρόνο. Έτσι ώστε, αν διαφυσβήτητα να καθίστανται βοβοί σαν άφωνοι ηχθείες, όλοι εκείνοι που υποκινούν ή συντηρούν την παραχάριξη της αλήθειας για χάρη των σκοτεινών συμφερόντων τους. Κύριε Υπουργέ, χαιρετίζουμε την έλευσή σας στην πόλη του Αγίου Ανδρέου, την Πάτρα, και σας καλωσορίσουμε με πολύ αγάπη. Στο πρόσωπό σας χαιρετίζουμε τον υπερήφανο, αγωνιστή και πονεμένο κυπριακό λαό και ιδιαίτερα το λαό της μαρτυρικής Κερίνιας, η οποία συνδέεται με την Αχαΐα, λόγω της αρχαίας Αχαϊκής Κερίνιας, από την οποία, ως και προηγουμένως είπαμε, παρουσιάζονται σήμερα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Συγχαίρουμε τους διοργανωτάς της συγκινητικής αυτής εκδηλώσεως και ευχόμεθα και προσευχόμεθα σύντομα να απολαύσουμε ενωμένη την Κύπρο με ελεύθερα τα κατεχόμενα μέρη και να γιορτάσουμε μαζί σας Ανάσταση στην ελληνική και ηρωική Κερίνια. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πατήρ Θεοδόσιο για την ανάπτυξη των αδελφικών και διαπολιτισμικών σχέσεων της Κύπρου με τον Μητροπολιτικό Ελληνισμό. Έγιναν κατά καιρούς πολλές προσπάθειες από τοπικές αυτοδιοικήσεις και διάφορους άλλους φορείς. Αυτές υλοποιήθηκαν με τον θεσμό των αδελφοποιήσεων. Δυστυχώς οι περισσότερες έχουν απομείνει στις φωτογραφίες των τελετών. Ένας φορέας όμως που τιμά και συνεχώς κρατάει σε δραστηριότητα την αδελφοποίηση που έκανε είναι η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων με την αδελφοποίησή της με την Ένωση Συντακτών Κύπρου. Δεν έμειναν στα χαρτιά. Προχώρησαν και σε πράξεις πέραν των ανταλλαγών και των επισκέψεων που κάνουν κάθε χρόνο. Αντίστοιχα, η κάθε μία υιοθετήσαν τα σχολεία οι μεν Κύπροι της Ελίκης της Αχαΐας, οι δε Αχαίοι, οι δε Ένωση Συντακτών Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων των Περβολιών Λάρνακας. Να παρακαλέσω τον κύριο Απόστολο Βουλδή, τον πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών, να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα αναρωτηθείτε ενδεχομένως πώς εμείς οι δημοσιογράφοι εμπλεκόμαστε σε ζητήματα που αναφέρονται σε περιπέτειες αρχαίων χρόνων αυτής στιγμής. Είμαστε η αποκλειστική καταγραφής της ζώσας πραγματικότητας. Δεν πάβουμε ωστόσο να διατηρούμε έστω και ως ερασιτέχνες ιστοριοδίφες ψήγματα ενδιαφέροντος για όσα συνέβησαν στον πολύπαθο τούτο τόπο και να επιχειρούμε την συνένωση κομματιών του παρελθόντος με το σήμερα. Ένας αγαπητός φίλος, ένας εξαίρετος δημοσιογράφος, αλλά και εμπνευσμένος ποιητής, ο Κώστας Δελιγιάννης, που έφυγε τόσο πρόωρα από κοντά μας, ήταν αυτός που κατάφερε την συγκόλληση των τμήματων της ιστορίας. Μια σκέψη, μια πρόταση, ένα δικό του όραμα ήταν αρκετό για να ανάψει την σπίθα των άσβεστων πλέον σχέσεων Ένωσης Συντακτών Ελλάδας και Κύπρου.
γνήσιο τέκνο του μαρτυρικού νησιού, ο Κώστας Δελιγιάννης, ένωσε με την ιδέα του δύο παιδικούς κόσμους που απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα. Η μαθητική κοινότητα του Δημοτικού Σχολείου Ελίκης Διακοφτού, που απέχει ελάχιστα από την αρχαία Κερίνια, τη γνωστή μας Μαμουσιά, υιοθετήθηκε από την Ένωση Συντακτών Κύπρου και το Δημοτικό Σχολείο Περιβολιών Λάρνακας από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Υπήρου Νήσων. Μη σκεφτείτε βεβαίως κολυμβήθρες και άλλα συναφή. Οι ανάδοχοι αρκέστηκαν σε συμβολικά δώρα προς τους μαθητές, αλλά κυρίως σε ουσιαστική στήριξη της υλικοτεχνικής υποδομής των δύο διδακτηρίων. Πράξη που συνεχίζεται ανελιπώς από το 2004, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα η Ένωση Συντακτών και η Ένωση Συντακτών Κύπρου σε λιτή εκδήλωση στην Πάτρα προχώρησαν στην αδελφοποίησή τους. Επιχειρήσαμε να βαδίσουμε τους δρόμους που ακολούθησαν αιώνες πριν από την αρχαία Κερίνια μέχρι την Αχαιώνακτη, αλλά δυστυχώς η μπότα του στρατοκράτη που πατά ακόμα τα ιερά χώματα δεν μας άφησαν να φτάσουμε στην πανέμορφη Κερίνια, που ευελπιστούμε σύντομα να την αντικρίσουμε αδούλωτη. Πετύχαμε όμως να συνεισφέρουμε στην ανέσπερη φιλία και την αλληλοεκτίμηση νέων ανθρώπων που γνωρίζουν πλέον πως έχουν οι μεν τους δε για συνδρομή σε οιοδήποτε εγχείρημα. Δεν χρειαστήκαμε την αρχαιολογική σκαπάνη για να ανακαλύψουμε πως οι δύο λαοί διατηρούν παντοτινούς δεσμούς αίματος και φροντίσαμε να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή μας την αγάπη και στη νέα γενιά. Κάθε καινούριο έβριμα επομένως των αρχαιολόγων δεν θα αποτελεί παρά την συνεχή απόδειξη πως αρχαία και νέα Κερίνια είναι το αυτό. Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν αδέλφια, όπως με άρρηκτους δεσμούς φιλίας και αδελφοσύνης έχουν δεθεί εσύ επίν και Κύπριοι δημοσιογράφοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε τον φίλο Απόστολο Βουρτή. Διονύσιος Καρδιανός. Αυτό το όνομα αναγράφεται σε επιτύμβια στήλη από ασβεστόλιθο που βρέθηκε κοντά στην κατεχόμενη σήμερα Κομόπολη Λύση της Κύπρου και χρονολογείται από τον 5ο αιώνα π.Χ. Στη στήλη υπάρχει ανάγλυφη παράσταση Έλληνα πολεμιστή, ο οποίος φοράει κράνος και θώρακα. Στο αριστερό χέρι κρατάει κυκλική ασπίδα και στο δεξιό ακόντιο. Στο δεξιό ώμο του κρέμεται εγχειρίδιο. Στην πάνω δεξιά γωνία υπάρχει η επιγραφή Διονύσιος Καρδιανός, δηλαδή ο Διονύσιος από την καρδιά της Θράκης. Ένας σύγχρονος Έλληνας πολεμιστής του 1974 που νιώθει και αισθάνεται και στη ψυχή και στην καρδιά του την Κύπρο περισσότερο και από πολλούς Κύπριους. Αχαιός στην καταγωγή, συνιδρυτής, συναγωνιστής και συνοδοιπόρος στην Αχαιώνακτη, ο Γιώργος Βουλιόγκας, αντιπρόεδρος της Αχαιώνακτης, θα μας απευθύνει το δικό του χαιρετισμό. Πανασυγγιλότατε, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Συντακτών, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Συνδέσμου Αχαΐας Κύπρου Αχαιώνακτη και εκ των συγκεντρωτών της σημερινής εκδήλωσης, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, προσθέτοντας ότι ο σύνδεσμός μας έχει εντάξει μέσα στις προσπάθειές του να αναδείξει ζωντανές παρουσίες του αχαϊκού στοιχείου στην Κύπρο. Παίρνει πρωτοβουλίες, όπως τη στήριξη της σημερινής εκδήλωσης, σε ό,τι αφορά την ανάδειξη και τη σύνδεση των ανασκαφικών ερευνών στην αχαϊκή Κερίνια της αρχαιολόγου κυρίας Κόλλη. Μόνο όποιος έχει παρακολουθήσει μια ανασκαφή καταλαβαίνει ίσως τη βασανιστική αγωνιώδη προσπάθεια και πορεία της αποκάλυψης του οποιαδήποτε ευρήματος.
Κάθε ταξίδι, όπως και κάθε ανασκαφή, μπορεί να είναι μία κατάδυση στο παρελθόν. Άλλο ένα παιχνίδι στο νου ανάμεσα σε αυτή τη φαινομενική ασυνέχεια των ανθρώπων του χώρου και του χρόνου, και είναι ο αρχαιολόγος το εργαλείο του χρόνου που πολλές φορές βεβαιώνει την άδολη συνέχειά του. Κύπρος. Χιλιόμετρα πέτρας, άμμου, αμπελιών και κάκτο, που έγινε το σκαλοπάτι ανάμεσα σε τρεις υπήρους, την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη. Το νησί που ήταν μια όαση για τα καραβάνια παράξενων εξωτικών πολιτισμών και έγινε το λίκνο σημαντικών θρησκειών. Από το νησί πέρασαν κι άλλοι πολλοί στο δρόμο τους για το πουθενά ή το κάπου. Οι περισσότεροι για τη Λισμονιά, άλλοι για δόξες μεγαλύτερες. Αιώνες πριν είχαν περάσει Φοίνικες, Ασσύριοι, Αιγύπτιοι, Πέρσες, Ρωμαίοι, Σταυροφόροι, Ενετοί και Οθωμανοί. Στο τέλος, σαν να μην έφταναν όλοι αυτοί, Νάσου και οι Ρωμαλαίοι, Άγγλοι, Άγγλοι. Ο ελληνικός οχθός χριστιανισμός ζούσε με τους μιναρέδες, τριγύρω και τις καμπάνες των εκκλησιών να χτυπούν, έχοντας μουσική υπόκριση, το κάλεσμα του Μουεζίνη που θύμιζε στους πιστούς 5 φορές την ημέρα ότι ο Θεός γεννήθηκε στην έρημο. Εκείνες τις μέρες που δεν είχαν ακόμα μαύρα σύννεφα της γεμάτης αθότητα και αφέλεια και αισιοδοξία, ήταν έντονη η πίστη ότι οι θρησκευτικές και εθνικές διαφορές θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν χωρίς να χρειαστεί να διαμελιστεί το νησί που απέκρουσε τόσες και τόσες εισβολές και πάρα πολλούς επιδρομείς. Από όλες τις φυσικές ομορφιές ξεχώριζε η Χερσόνησο της Καρπασίας με τον κάμπο της Μεσαωρίας στα δυτικά, στο νότο να αγκαλιάζει από τις κορυφοραμές της οροσειράς του Τρόοδος και βόρεια συνορεύει με το στενό παραλιακό κομμάτι γης των βουνών της Κερίνιας. Έχουν περάσει 38 χρόνια από το καυτό καλοκαίρι του 1994 που με βύθισε στη δίνη του άσπλαχνου πολέμου και με γέμισε τρόμο. Έζησα πράγματα που ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ. Η φάλαγγα συνεχίζει την πορεία της. Φθάνουν στα Πάναγρα και ακούν τις εκρήξεις που προκαλούν οι οβίδες των τουρκικών πλοίων και οι οποίες συγκλονίζουν την περιοχή. Τα πλοία φαίνονται και με γυμνό μάτι. Μάτι στα ανοιχτά της Κύπρου. «Ει, πού πάτε?» «Στην Κερίνια». «Α, στην Κερίνια». «Τι γίνεται στην Κερίνια?» «Εισβολή». «Βομβαρδίζεται η Κερίνια». Άνθρωποι αγαπημένοι έφυγαν από τη ζωή και άλλοι γεννήθηκαν στη θέση τους, ενώ κάποιες άλλες αναμνήσεις διαλύονται και σβήνουν. Η εικόνα της Κερίνιας χαράκτηκε έντονα στη μνήμη μου, αλλά ορκίστηκα ότι ο αποχωρισμός μου από αυτή δεν θα κρατούσε για πολύ. Έκανα όμως λάθος. Προσπαθήσαμε, παλέψαμε, αμυνθήκαμε, συγκρουστήκαμε για να σε σώσουμε, σου δώσαμε νεκρούς και αγνοούμενους, αλλά δεν τα καταφέραμε. Όμως δεν σε εγκαταλείπουμε. Εγώ θέλω μόνο να προσκυνήσω στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας Κερίνιας, γιατί είναι θείος τόπος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον φίλο Γιώργο. Κυφεύς και πράξανδρος ου ναυκληρίας λαών άναχτες, αλλά ανώνυμες πορέ. Πέμπτη, τέταρτη, γέαν ήξονται, θεάς γόλγων ανάσεις, ον ομέν λάκων όχλων άγων θεράπνης, θάτερος
δε απολένου δήμης, τε βουρέησιν ηγεμόν στρατού. Δηλαδή ο Κηφαίας και ο Πράξαντρος δεν ήταν ναυτικών λαών ηγέτες, κατάγονταν από άσημες γενιές. Πέμπτη και τέταρτη θα φτάσουν στο νησί της Αφροδίτης, της άνασας των Γόλγων. Ο Κηφαίας και ο Πράξαντρος, που δεν ήταν δηλαδή βασιλιάδες, όπως οι περισσότεροι ήρωες μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, αλλά ανώνυμοι και ασήμαντης γενιάς, προφανώς, κύριε Υπουργέ, μπορεί να κατάγονταν και από λαϊκές τάξεις. Υπήρξαν δε ο τέταρτος και ο πέμπτος που πήγαν στη Μεγαλόνησο. Γιατί πρώτος θεωρείται ο Τεύκρος που έκτισε τη Σαλαμίνα, δεύτερος ο Αγαπίνωρας που έκτισε την Πάφο και τρίτος ο Ακάμας. Σήμερα με ιδιαίτερη χαρά έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό παρά τον Προέδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Τίτο Χριστοφίδη, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και επίτιμο Δημότη Πατρέο, Δημήτρη Χριστόφια. Εκπροσωπώντας τον καταγόμενο από την επαρχία Κερίνιας, Πρόεδρο της Κύπρου. Ο κύριος Τίτος Χριστοφίδης θα μας μιλήσει με θέμα από την Κερίνια στην Κερίνια. Πανοσιολογιότατε, φίλε Περιφερειάρχα, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί όλοι. Μέσα σε καιρούς δύσκολους και βλοσιρούς, όπως η σημερινή, το αίσθημα αλληλεγγύης και αλληλοστήριξης με ουσιαστικές ενέργειες βοήθειας στην πράξη αποτελούν τη μοναδική ατραπό αισιοδοξίας και ελπίδας για το μέλλον. Αυτό το αίσθημα αλληλεγγύης δεν το διαμορφώνουν ούτε τα μεγάλα και φωναχτά λόγια, ούτε οι πομπόδεις κινήσεις πρόσκαιρου εντυπωσιασμού, αλλά μια βαθιά διαχρονική πίστη και συνέστηση της κοινής αφετηρίας, της κοινής μοίρας και των κοινών δρόμων του μέλλοντος για όλους εμάς. Μόνο μέσα από αυτό το κρυστάλλινα καθαρό πνεύμα αξιακής συμπόρευσης μπορούν και πρέπει να ερμηνευθούν όλες οι χειρονομίες βοήθειας και αλληλεγγύης, από τις πιο ταπεινές μέχρι τις πιο μεγάλες, του ελληνικού λαού προς τον Κυπριακό και αντίστροφα του Κυπριακού προς τον αδερφό ελληνικό λαό σε ώρες δύσκολες και οδυνηρές όπως οι σημερινές. Είμαστε όλοι μάρτυρες αυτές τις δύσκολες μέρες μιας πρωτόγνωρης οικονομικής δοκιμασίας και όχι μόνο, που βιώνουμε όλοι μας, έστω με διαφορετική ένταση ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Μιας παγκόσμιας συστημικού περιεχομένου κρίσης που εκδηλώνεται με άγριο και όχι σπάνια θηριώδη τρόπο σε οικονομικό επίπεδο, που απειλεί όμως στη ρίζα του κάθε στερεοϋπόβαθρο κοινωνικής συνοχής. Από την άλλη, με την ανακάλυψη των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, μια νέα πολλαπλά υποσχόμενη εποχή ένταξης και της Κύπρου αλλά και της Ελλάδας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη ξανοίγεται μπροστά μας. Είναι ακριβώς με αυτά τα βαθιά αισθήματα αυτογνωσίας πρώτα και με μεγάλη συγκίνηση που παρευρίσκομαι σήμερα σε αυτή την πρωτότυπη και όμορφη εκδήλωση εκπροσωπώντας τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Χριστόφια. Σας μεταφέρω με αυτή την ευκαιρία τους θερμούς χαιρετισμούς αγάπης, εκτίμησης και σεβασμού του Πρόεδρου, αλλά και την ευγνωμοσύνη του ιδίου και ολόκληρου του κυπριακού λαού για την αμέριστη συμπαράσταση που η Πολιτεία, η Εκκλησία και ο λαός της Ελλάδας, όλα τα πολιτικά κόμματα, ο κάθε ένας από εσάς, προσφέρουν διαχρονικά στον δύσκολο αγώνα της Κύπρου. Να θυμίσω ως παράδειγμα της έμπραχτης εκτίμησης και σεβασμού την επίσκεψη του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πόλη της Πάτρας τον Μάρτιο του 2010, όπου είχε την τιμή να τελέσει τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τον αρχαίο αγνοούμενο της Κύπρου. Ο Λοχίας Χρήστος Γρίβας, 21 ετών, ήταν ένας από τους πολλούς αρχαίους αγωνιστές που υπερασπίστηκαν την Κύπρο μαζί με τους Κύπριους συναγωνιστές τους κατά την τουρκική εισβολή στη Μαύρη Χρονιά του 1974.
Ο Χρήστος είναι ένας από τους πολλούς αγνοούμενους της κυπριακής τραγωδίας, την προσφορά των οποίων τιμούμε και αναγνωρίζουμε και θα τιμούμε πάντα, αγωνιζόμενοι με συνέπεια όπως εξακριβωθεί η τύχη, αλλά και οι συνθήκες κατά τις οποίες έχασαν τη ζωή τους. Αυτή θα είναι και η πιο ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης της ηρωικής τους θυσίας. Σήμερα βρίσκομαι εδώ, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για ένα εξίσου σημαντικό γεγονός. Για πρώτη φορά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συστηματικών ερευνών και ανασκαφών που έκανε με υπερβάλλοντα ζήλο και αφοσίωση η αρχαιολόγος κυρία Εροφίλη Ήρης Κόλια και που έφεραν στο φως πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τη ζωή στην αρχαία Κερίνια. Το ότι η αρχαία Κερίνια βρίσκεται στην Πελοπόννησο και αποτελούσε την ακρόπολη της Ελίκης ήταν γνωστό. Γνωστό επίσης ήταν και το γεγονός ότι πήρε το όνομα της από κάποιο παλιό οικιστή της πόλης ή τον ποταμό Κερινίτη που διερχόταν δίπλα από την πόλη. Στην πόλη υπήρχε ιερό των Άρπιων και των Γιγάντων και η πόλη ήταν μέλος της Ιωνικής Δωδεκάπολης και μερικά χρόνια αργότερα της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Το ακριβές σημείο της πόλης όμως παρέμενε πάντα άγνωστο, μέχρι που μια επιγραφή έφερε στο φως νέα στοιχεία και υπέδειξε αυτό το ακριβές σημείο στην κοινότητα Μαμουσιά του Δήμου Αιγαλίας της Αχαΐας, όπου η αρχαία πόλη ήκμασε. Αυτή η αρχαιολογική ανακάλυψη ενέχει για εμάς, πέραν των άλλων αυτονόητων και μια άλλη ιδιαίτερη σημασία, πλάι στην καθαρά επιστημονική αρχαιολογική της διάσταση. Τα ευρήματα εξηγούν και αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά την ιστορική συνέχεια της άνθησης και της εξάπλωσης των αρχαιών στην Κύπρο. Συμπληρώνεται με αυτόν τον τρόπο το ψηφιδωτό της γνώσης μας για την προέλευση της κατεχόμενης σήμερα αχαϊκής πόλης της Κερίνιας εις γην εν αλίαν Κύπρο και υποστηλώνονται με ακόμα πιο δυνατό τρόπο και διαμφισβήτητους ακλόνητους αρμούς οι γέφυρες που συνδέουν την Αχαΐα με την Κύπρο, τους αχαιούς και τον ακμάζοντα πολιτισμό τους με το νησί μας. Η Κερίνια της Κύπρου είναι η πρωτεύουσα της κατεχόμενης σήμερα ομώνυμης επαρχίας στο βόρειο μέρος του νησιού, που αρχίζει από το ακροτήρι Κορμακίδη, περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οροσειράς των βουνών της Κερίνιας και τελειώνει στο μέσο περίπου της βόρειας αχτής του νησιού, που είναι εκατοντάδες τώρα χρόνια γνωστή ως αρχαιών αχτή. Από αυτή και μόνο την ονομασία γίνεται αντιληπτό ότι τίποτε δεν είναι τυχαίο και ανεξήγητο και τίποτε δεν προκύπτει μέσα από ένα ιστορικό κενό. Εδώ ήταν, στην αρχαιών αχτή, που αμέσως μετά τον Τροϊκό Πόλεμο κατέβλεψαν οι Αχαιοί και ίδρυσαν πόλεις, πολλοί από αυτούς προερχόμενοι από την Αχαΐα της Πελοποννήσου. Ο Λυκόφρονας αναφέρει έμμεσα πέραν από τον Πράξαδρο και τον Κηφαία ως το χτίδωρα της Κερίνιας, ο οποίος ήταν στρατιωτικός και κατέβλεψε στην περιοχή με πολλούς άλλους συντρόφους του από διάφορες πόλεις της Αχαΐας. Μια από αυτές ήταν και η αρχαία Κερίνια, για την οποία θα ακούσουμε τόσο σημαντικά και ενδιαφέροντα στη συνέχεια σήμερα από την κυρία Κόλια, ως αποτέλεσμα της αρχαιολογικής της επιμονής, γνώσης και εργατικότητας και για τα οποία της εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μας. Όσοι συνόδευσαν τον Κηφαία, εγκαταστάθηκαν εδώ στα βόρεια παράλια της Κύπρου, δημιούργησαν οικισμούς, οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκαν και άνθησαν, σε συνθήκες ειρηνικής συνύπαρξης με τους γηγενείς κατοίκους της περιοχής, στα βόρεια παράλια της Κύπρου, μεταφέροντας ήθη και έθιμα, λατρευτικές συνήθειες και παραδόσεις, τρόπο όμως ζωής και τρόπο ιδιαίτερα σκέψης. Αποτέλεσαν έτσι όλοι αυτοί το πολιτισμικό προζύμι μιας συγκεκριμένης ιστορικής διαδρομής, με αφετηρία τούτη την πρώτη εγκατάσταση και ανεξίτηλη στη συνέχεια την επιρροή του αχαϊκού πολιτισμού μέχρι τις μέρες μας. Από αυτό το έντονο αχαϊκό πολιτιστικό αποτύπωμα συντηρείται και επιβιώνει στην Κύπρο έως σήμερα. Με κατανοητές είναι αλήθεια ιδιαιτερότητες, που δεν μπόρεσαν όμως ποτέ αυτές οι ιδιαιτερότητες να αλλοιώσουν τις βασικές πολιτιστικές και πολιτισμικές του συνισταμένες. Και όλα αυτά, μη παραβλέποντας το γεγονός πως η κυπριακή κοινωνία διαχρονικά περνούσε χιλιάδες τώρα χρόνια
μέσα από το καμίνι αλλεπάλληλων και μακροχρόνιων κατακτήσεων του νησιού από ξένους κατακτητές, με τους δικούς τους κάθε ένας πολιτισμικούς προσανατολισμούς, πολύ διαφορετικούς και συχνά με συγκρουόμενες μεταξύ τους πολιτισμικές καταβολές και αξίες. Πέραν όμως από όλα αυτά, η ανακάλυψη της αρχαίας Κερίνιας στην Αχαΐα αποκτά για εμάς επιπρόσθετα με την αρχαιολογική γνώση ένα συμβολικό χαρακτήρα με μια αισιόδοξη προέκταση. Σήμερα έχει έρθει στο φως η αρχαία πόλη σε όλη της το μεγαλείο μετά από τόσα χρόνια που ήταν θαμμένη στο σκότος. Ευελπιστούμε ότι με τη δικαίωση του αγώνα του κυπριακού λαού και με τη δική σας πανπαραμέριστη συμπαράσταση, όπως και όλων των ξένων φίλων της χώρας μας, θα έρθει εκείνη η πολυπόθητη ώρα που θα σε αναδυθεί μέσα από το σκότος της άδικης και παράνομης ξένης κατοχής και η νέα Κερίνια, η Κερίνια της Κύπρου μας. Στον αγώνα αυτό νιώθουμε με θέρμη την αγάπη και τη συμπαράσταση που απλόχερα μας προσφέρει δεκαετίες τώρα ο ελληνικός λαός, στον οποίο δίνουμε την υπόσχεση για συνέχιση του αγώνα για απελευθέρωση της Κύπρου. Έχουμε ιερό καθήκον και το αντιλαμβανόμαστε πλήρως να προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, υπερπηδώντας όλα τα εμπόδια για επίλυση του κυπριακού προβλήματος που θα επιτρέψει στα παιδιά μας να ζήσουν ειρηνικά και χωρίς φόβο σε μια ενωμένη πατρίδα, μια επανενωμένη Κύπρο, απαλλαγμένη από ξένα στρατεύματα, επίκους και οπωσδήποτε την τουρκική κατοχή. Τα χρόνια που διέρχεται η μικρή μας Κύπρος είναι ιδιαίτερα δύσκολα, κρύβουν παγίδες. Η δόλια τουρκική διπλωματία, στηριζόμενη στην υπέρτερη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, προσπαθεί να πείσει τη διεθνή κοινότητα για τις δήθεν καλές της προθέσεις στις συνομιλίες, όπως για παράδειγμα με τα τελευταία δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν στον ημερήσιο τύπο για δήθεν επιστροφή της αμοχώς του στους νόμιμους κατοίκους της. Η επιστροφή όμως της αμοχώς του στους νόμιμους κατοίκους της καθορίζεται επακριβώς μέσα από τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Καταγράφεται στο τρίπτυχο των προτάσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια με όρους και προϋποθέσεις που δεν τηρούνται με κανένα τρόπο από την, εάν αληθεύει, δημοσιοποιημένη τουρκική πρόταση. Είναι τούτο ακόμα ένας λόγος που επιβάλλει τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, τη στήριξη φίλων και αδελφών, αλλά και την ενότητα και ομοψυχία του λαού μας στο εσωτερικό μέτωπο, στο πιο ψηλό δυνατό επίπεδο. Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης και του αγώνα για όλους μας. Λαός και πολιτική ηγεσία του τόπου καλούνται ενωμένοι και με πνεύμα συνένεσης να στηρίξουν τις άγονες προσπάθειες για μια αμοιβαία αποδεκτή ειρηνική λύση του Κυπριακού. Η έκκληση προς όλους είναι να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων και να συνεχίσουμε αταλάντευτοι και με επιμονή τον αγώνα μας. Να διευκολύνουμε τον δρόμο της λύσης και της επανένωσης της πατρίδας μας για να αναδείλουν και για το λαό μας καλύτερες μέρες μέσα από την επανένωση του νησιού, τη συμφιλίωση και την ειρηνική συνύπαρξη Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρονιτών, Αρμένιων και Λατίνων σε μια κοινή πατρίδα. Αυτή είναι η ρεαλιστική οδός που πρέπει μονετικά και στοχοπροσδομένα να βαδίσουμε, όπως την προδιέγραψαν όλες οι προηγούμενες κατά σειρά κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνδιαβούλευση με τις εκάστοτε κυβερνήσεις της Ελλάδας. Αυτή είναι η πορεία για την οποία έχουμε δεσμευτεί απέναντι στον ξένο παράγοντα και την διεθνή κοινότητα και έχει αποτυπωθεί με τον πιο συγκεκριμένο τρόπο σε μια σειρά από ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Κυβέρνησης και του λαού μας, την ευγνωμοσύνη μας για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης προς το Σύνδεσμο Αχαΐας Κύπρου Αχαιών Αχτή, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και την Ένωση Συντακτών Πελοποννήσου Υπήρου Νήσων και προς την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα για την ολόπλευρη στήριξή της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω για πολλωστή απόψε φορά προς την εκπαικτή προϊσταμένη της 6ης Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, κυρία Εροφιλή Κόλια, που με πολύ κόπο, γνώση και αγάπη μας ταξιδεύει απόψε από την Κερίνια στην Κερίνια. Είναι μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις συμπαράστασης που κρατείται το φρόνημα του λαού μας ψηλά και χαλιβδώνεται μέσα από τις δοκιμασίες μέχρι την τελική λύτρωση από τα δεινά της κατοχής.
Θέλω όμως, σαν κατακλείδα, να στείλω και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Τα κράτη, οι λαοί, τα έθνη, ιδιαίτερα αυτά με χιλιόχρονη ιστορική ζωή και πορεία, δεν είναι μικρομάγαζα της γειτονιάς που στις δύσκολες οικονομικές στιγμές χρεοκοπούν, κλείνουν και αποσύρονται από το ιστορικό γίγνεσθε. Το διακύβευμα, όπως είπε και ο Μαντέλα, δεν είναι να μην πέσεις, γιατί όλοι πέφτουν. Αλλά όταν πέσεις, να βρεις τη δύναμη και τους τρόπους να σηκωθείς. Και εμείς θα βρούμε τις δυνάμεις και θα σηκωθούμε. Σας ευχαριστώ όλους για τη σημερινή παρουσία σας εδώ. Δείγμα της αγάπης σας στο σύνολο.